Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Προτού λοιπόν καλημερίσω τον κύριο Σοφιανό, και επειδή ακριβώς συνδεθήκαμε να ακούσουμε τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται στο Ελληνικό, ήμουν έτοιμος να σας πω ότι προτού τον καλημερίσω, άκουσα προχθές τον κύριο Χρυσοχοΐδη, από τον οποίο κύριο Χρυσοχοΐδη φιλοξενήθηκε νομίζω από τον Βασιλιχιώτη, έβγαλε ένα μικρό απόσπασμα ο Μάνος Βουλαρίνος, και αυτό το ηχητικό το παίρνω για να τον προλογίσω. Παρακαλώ, είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης για το νέο σχέδιο, για το σχέδιο νόμου περί των πορεών και των συγκεντρώσεων που ετοιμάζει, που κατέθεσε η κυβέρνηση και θέλει να τον ψηφίσει στο Κοινοβούλιο. Να διευκρινίσω, δεν αφορά τις τριτοβάθμιες οργανώσεις, δεν αφορά το ΠΑΜΕ, δεν αφορά δηλαδή τις μεγάλες πορείες που γίνονται στην Αθήνα. Ναι, και... αφορά κάποιες πολύ μικρές συγκεντρώσεις των 50 ατόμων. Μάλιστα. Δεν αφορά τους μεγάλους, κύριε Σοφιανέ, καλημέρα σας. Μέλος πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, καλημέρα σας και ζητώ συγγνώμη έτσι γιατί αναμονή. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Προσπαθούμε. Χαίρομαι, χαίρομαι. Λοιπόν, δεν σας αφορά. Ναι, αυτά τα λέει ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Ναι. Ταυτόχρονα όμως εμείς λέμε ότι πρέπει η κυβέρνηση να αποσύρει ένα νομοσχέδιο που μπορεί να του δώσει πολλά ονόματα για να περιγράψει τον αντιδραστικό του χαρακτήρα. Στοχεύει όμως την απαγόρευση λαϊκής διαμαρτυρίας. Και στοχεύει στην απαγόρευση λαϊκής διαμαρτυρίας το να βάλει στο γύψο, γιατί κυριολεκτικά με τα άρθρα και με τις προβλέψεις ορίζει την αστυνομία κριτή μια συγκέντρωσης, κριτή το πού θα πάει, το αν θα απαγορευτεί και το αν θα κατηγορηθούν με ιδιώνυμο οι συμμετέχοντες. Και επειδή νομίζω ότι πρέπει να συζητάμε επί της ουσίας και τα νομοσχέδια της κυβέρνησης, η καρδιά αυτού του νομοσχεδίου βρίσκεται στο άρθρο 19. Στο άρθρο, τι λέει αυτό, κύριε Σοφιανέ, το λέει? Οποίο ορίζει διεύθυνση για την παρακολούθηση, για την ασφάλεια της χώρας απέναντι στο ριζοσπαστισμό. Και εδώ βρίσκεται αυτό, τι λέει, πριν το ερμηνεύσετε, πριν το αξιολογήσετε, να δούμε τι λέει αυτό το άρθρο, κύριε Σοφιανέ. Είναι που ορίζεται ο εκπρόσωπος διοργανωτή? Όχι. Τι, για να εξηγήσετε μας. Είναι το άρθρο το οποίο προβλέπει τη διεύθυνση πρόληψης βίας στα πλαίσια της αστυνομίας, που αποσαφηνίζει ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της διεύθυνσης. Είναι η παρακολούθηση και τα προληπτικά μέτρα εκτός των άλλων και απέναντι στο ριζοσπαστισμό. Ναι. Όταν συζητάμε λοιπόν αυτό, για αυτό, γιατί φοβίζει, γιατί σας ενοχλεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Δεν είστε υπέρ της βίας? Να σας πω, μιλάμε για το ριζοσπαστισμό λοιπόν. Ναι. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι με την πλούσια γλώσσα μας την ελληνική, τι σημαίνει ριζοσπαστισμός? Ναι. Σημαίνει στο έδαφος της κρίσης, στο έδαφος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαός μας, γιατί η ανάπτυξη για την οποία μιλάγαν ήταν λόγια του αέρα. Σήμερα είμαστε σε κρίση. Ας δούμε λίγο το πρακτικό μέρος του ριζοσπαστισμού. Μισό λεπτό, κύριε Σοφιανέ. Ναι, είμαστε σε κρίση. Το πρακτικό μέρος. Μισό λεπτό. Το πρακτικό μέρος. Σε τίποτα από όλα αυτά δεν θίγεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε ό,τι αφορά στο πρακτικό του ριζοσπαστισμού. Γι' αυτό λέω να φτάσουμε εκεί, να κουβεντιάσουμε το πρακτικό μέρος. Σας ξαναλέω ότι το πρακτικό μέρος του ριζοσπαστισμού αναφέρεται αναλυτικά στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, και ψήφισε λευκό ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει βγει υποτίθεται στα κάγκελα, που λέει ότι αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι λαϊκές διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες. Αυτή είναι η ουσία. Μισόλτο, δεν λέει αυτό. Λέει ότι αν η λαϊκή διαδήλωση μετατραπεί στο να πάνε να σπάμε και να ρημάζουμε. Όχι, δεν είναι δική μου. Είναι δική σας ερμηνεία. Εγώ αναφέρομαι στα ντοκουμέντα. Στην πραγματικότητα είναι η ερμηνεία, δεν δική μου. Εγώ αναφέρομαι στα ντοκουμέντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν στην έκθεσή της, την οποία ξαναλέω ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα σας το κάνω πρακτικά το ερώτημα. Πρακτικό. Κύριε Σοφιανέ, βλέπουμε κάποιες φορές όταν έρχεται η συντεταγμένη διαδήλωση του ΠΑΜΕ, η οποία είναι συντεταγμένη ως προς την προφύλαξη και διαφύλαξη των μελών του ΠΑΜΕ που είναι εντός πορείας. Πηγαίνουν λοιπόν ομαδικά και βγαίνει μία φωτογραφία όλοι μαζί με κάτι μπότες, με την ίδια όμως, με την ίδια κίνηση, και θέλουν να σπάσουν οι διαδηλωτές την πόρτα. Μισό λεπτό, να διατυπώσω το ερώτημα, αν μου επιτρέπετε. Να σπάσουν την πόρτα του Υπουργείου Εργασίας, κατά κύριο λόγο, εκεί που είναι, εκεί είναι το περισσότερο, θα έλεγα, μένος. Αυτό είναι ριζοσπαστισμός, κατά την άποψή σας? Λοιπόν, εγώ λοιπόν, κύριε Πρωτοσάλτε, επιμένω σε αυτό που είπα, ότι αυτή τη στιγμή
Έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο περιγράφει. Δεν μου απάντησατε στο ερώτημά μου όμως. Δεν θέλω ιδεολογικά. Σας ξαναλέω. Στο πρακτικό μέρος. Στο πρακτικό. Στο πρακτικό. Όταν πάνε τα μέλη του ΠΑΜΕ και με μία ίδια κίνηση, με τις μπότες τους. Τελικά και εσείς ο ίδιος αποφασίστε αν αφορά το ΠΑΜΕ ή δεν αφορά το ΠΑΜΕ. Όπως λέει ο κ. Χρυσοχοίδης. Όχι, φύγαμε. Ο κ. Χρυσοχοίδης είναι ο κ. Χρυσοχοίδης. Εγώ τώρα εγώ σας ρωτώ για να δω ποιο είναι το πρακτικό μέρος του ριζοσπαστισμού. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί υπάρχει, είναι προφανές ότι υπάρχει πρακτικό μέρος στο ριζοσπαστισμό. Ναι. Η ουσία του ριζοσπαστισμού είναι ότι αυτό το σύστημα και αυτή η κυβέρνηση πριν πεινάσει μαγειρεύει. Ναι. Γνωρίζει ότι η πολιτική της. Ωραία, να το δούμε αλλιώς, κύριε Σοφιάνε. Η νομιμότητα σας ενδιαφέρει ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Παίρνει κλείσιμο των μαγαζιών. Ναι, ναι, αυτά τα καταγγείλουμε όλα, κύριε Σοφιάνε. Και αυτά δεν όλα. Τα καταγγέλλετε. Όχι, τα καταγγέλλω. Δεν ακούτε καλά. Ίσως δεν με ακούτε. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω τώρα. Είναι ότι οι διαδηλώσεις κλείνουν τα μαγαζιά. Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Το εξής ευθέως. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι με την νομιμότητα ή όχι? Ακούστε τώρα, δηλώσει νομιμοφροσύνη. Δεν με απαντάτε όμως, δεν κάνουμε έτσι. Δεν κάνουμε έτσι. Αν θέλετε να είμαστε στο μονόλογο, δεν έχει κανένα νόημα. Λέω, εσείς μιλάτε τόση ώρα, δεν μιλάω εγώ. Σας ερωτώ όμως, δεν με απαντάτε. Δηλώσει νομιμοφροσύνη δεν θα κάνουμε ούτε σε εσάς ούτε στην εκπομπή σας. Όχι, όχι. Είστε υπέρ του νόμου ή όχι, κύριε Σοφιάνε? Πολύ δεν κάνετε σε μένα. Στο νόμο, λέω. Στο νόμο, όχι σε μένα. Στο νόμο τη δημοκρατία μα. Αισθάνομαι ότι αυτή τη στιγμή θέλετε να υπερασπιστείτε, έχετε βγει στα κάγκελα σε ένα νομοσχέδιο το οποίο βάζει στο γύψο τις λαϊκές διαδηλώσεις δεν και διαμαρτυρίες. Δεν τις βάζει, κύριε Σοφιάνε. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Δεν τις βάζει κατά τη δική μου άποψη, αν θέλετε την άποψή μου. Δεν τις βάζει. Καλά, λοιπόν, ναι. Τα άρθρα δίνει τη δυνατότητα στην αστυνομία να δίνει άδεια, να διαλύει, ναι, να βάζει με ιδιώνυμο, όχι μόνο. Ξέρετε, ο χουντικός νόμος του 1971 θεωρούσε ιδιώνυμο τους ομιλητές και τους διοργανωτές. Αλλάζει αυτός ο χουντικός νόμος. Έρχεται μια κυβέρνηση και αντί να πείτε ότι αλλάζει το χουντικό νόμο, τον θέλετε προφανώς το χουντικό νόμο του 1971. Αυτό γίνεται τώρα, τον αλλάζει. Μα αυτό σας λέω τώρα. Τον αλλάζει, αυτό λέω. Αλλάζει το χουντικό νόμο. Και θεωρεί ιδιώνυμο όλους όσους συμμετέχουν, όχι μόνο τους ομιλητές και τους διοργανωτές, και όλους τους συμμετέχοντες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε απέναντι στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν τους θεωρεί όλους ιδιώνυμο, κύριε Σοφιάνε. Δεν τους θεωρεί. Καλά, το νομοσχέδιο, ναι, ναι, τον το υπερασπίζεστε. Ναι, ναι. Αυτά λοιπόν λέει. Από εκεί και πέρα, το κρίσιμο ζητούμενο. Όταν ο νόμος ζητάει έναν εκπρόσωπο. Ακούστε με λίγο. Ελπίζω, το ερώτημα τουλάχιστον, κύριε Σοφιάνε. Ο νόμος ζητάει εκπρόσωπο του διοργανωτή, του διοργανωτή, του φορέα δηλαδή που οργανώνει τη διαδήλωση, να έρθει σε επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας. Σας ενδιαφέρει ως αντίληψη, ξέρετε, ή με τον ριζοσπαστισμό σας λέτε του κουκουέ λέτε είναι το ιδιώνυμο, ξέρετε, να καταλάβω. Ξέρετε, ναι, πολύ καλά, ναι, ότι οι εκπρόσωποι της τροχέας συζητάνε με τους διοργανωτές, ναι, αν πού θα πάτε, τι σκοπό. Όχι, τώρα αναβαθμίζεται αυτό. Δεν είναι σε επίπεδο τροχέας από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είναι σε επίπεδο τροχέας. Είναι κάτι πιο. Μάλλον, ναι, είναι σε επίπεδο ασφάλειας και στα πλαίσια του περιορισμού του ριζοσπαστισμού και των διαδηλώσεων. Μα έχετε αυτό, μια αιμονή σε αυτό, αλλά δεν περιορίζεται η διαδήλωση. Αυτά τα λέει. Να σας το φέρω με ένα παράδειγμα. Εάν αποφασίσετε να κινηθείτε στην Πανεπιστημίου, με ερώτηση, κύριε Σοφιάνε, αν μου επιτρέπετε, συγκεκριμένη ερώτηση. Εσείς επιτρέψτε μου ένα σημείο. Ορίστε, το παρακαλώ. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι αυθόρμητες εκδηλώσεις, διαδηλώσεις μπορούν να επιτραπούν. Αυτομάτως δηλαδή βάζει στο γύψο το δικαίωμα του να συναθρίζεις και να διαδηλώνεις. Μπορεί δηλαδή η αστυνομία να απαγορεύσει μια κινητοποίηση. Αν μαζευτούν, αν μαζευτούν 20 που θέλουν να έρθουν. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, κύριε Σοφιάνε. Αν μαζευτούν 20 με κουκούλες, δεν αφορά αυτό το κουκουέ. Δεν με αφήνετε όμως, δεν γίνεται έτσι. Θέλετε να κάνετε διακήρυξη πρωί-πρωί, δεν θα κάνουμε διακήρυξη εδώ. Θα κάνουμε συζήτηση. Εγώ όλη τη διάθεση να κουβεντιάσω μαζί σας το θέμα. Αλλάζετε από το ένα θέμα στο άλλο. Όχι, δεν βάζω θέμα. Προσπαθώ να πιάσω όλα τα σκέλη του ζητήματος. Γίνεται πορεία. Πού θέλετε να πάμε σε αυτό που λέτε το να προλάβουμε επεισόδια. Δεν πρέπει να η πολιτεία συντεταγμένη να προλαβαίνει επεισόδια, κύριε Σοφιάνε. Θέλετε να είμαστε ανεξέλεγκτα, να σπάμε. Είμαστε στους 40, στους 50, σε ποιο πάμε. Σε αυτό στους 40. Άρα δεν αφορά το κουκουέ, γιατί γι' αυτό βλέπω την αγωνία σας, δεν καταλαβαίνω. Δεν αφορά λοιπόν οι 40, δεν αφορούν το κουκουέ. Ταυτόχρονα όμως, για να μην μιλάμε για τους 40 και τους 50, τα οποία είναι πρόσχημα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι μπορεί να διαλυθεί και μια διαδήλωση, γιατί λόγω του μεγάλου μεγέθους της δεν μπορεί να ελεγχθεί.
Άρα δεν μιλάμε ούτε για τους 40 και τους 50. Μιλάμε για τη δυνατότητα του ελέγχου, μιλάμε για τη δυνατότητα που θα κρίνει. Εάν μέσα από στη μεγάλη διαδήλωση έχουν παρισφρήσει, μισό λεπτό κύριε Σοφιένε, το να διαλύεται η μεγάλη διαδήλωση θα μας βγει όλους αντίθετους. Λοιπόν, αφού θέλετε δηλώσει εκ των προτέρων. Αλλά αν μου επιτρέπετε, αν στη μεγάλη διαδήλωση παρισφρήσουν αυτοί οι 20-30 οι οποίοι ρημάζουν, δεν πρέπει το συντεταγμένο κράτος, δηλαδή αν το κράτος το διοικούσε μια αντίληψη Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, θα επέτρεπε, μισό λεπτό να το ρωτήσω. Θα επέτρεπε, αν κυβερνούσατε εσείς τη χώρα, θα επιτρέπατε σε 20-30 να σπάνε τα μαγαζιά του κόσμου? Σας λέω, εσάς δεν σας προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι τόσα χρόνια τώρα τα προβοκατόρικα στοιχεία δεν εντοπίζονται και δεν συλλαμβάνονται? Δεν σας προκαλεί εσάς εντύπωση που έχουν περάσει τρεις κυβερνήσεις και τους δολοφόνους? Δεν θα ανοίξω την κουβέντα τώρα για τα προβοκατόρικα στοιχεία, τα οποία δεν θα ανοίξω την κουβέντα, γιατί δεν θα τελειώσουμε και ποτέ. Δεν θα τελειώσουμε και ποτέ. Αλλά ακόμη και τα προβοκατόρικα στοιχεία δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσει εκ των προτέρων μια κοινωνία. Τόσα χρόνια γιατί δεν τα αντιμετωπίζει η αστυνομία τόσα χρόνια? Μπορεί να μην ήθελε, κύριε Σοφιένε, να μην είχαν το θάρρος οι προηγούμενες κυβερνήσεις να το κάνουν, και το γίνεται από τώρα. Το δοκιμάζει τώρα η παρούσα κυβέρνηση. Η παρούσα κυβέρνηση κυβερνούσε, δεν κυβερνάει, δεν ήρθε από παρθενογένεια. Δεν είναι τα ίδια πρόσωπα, κύριε Σοφιένε. Προφανώς δεν υπάρχουν παρθενογένειες στην πολιτική. Άλλος ο πρόεδρος τότε, άλλος ο πρόεδρος σήμερα. Τι να κάνουμε? Έτσι είναι αυτά πράγματα. Άλλος ο γενικός γραμμα. Άλλο η κυρία Παπαρίγα του παρελθόντος, άλλο ο κύριος Κουτσούμπας σήμερα. Η προσπάθεια να υπερασπιστείτε ένα νομοσχέδιο. Όχι, καμία προσπάθεια. Διάλογο θέλω να κάνω. Καμία προσπάθεια. Διάλογο. Όμως και στους 40 και στους 50, και στο ποιος κλείνει τα μαγαζιά και το ποιος ταλαιπωρεί τους Αθηναίους. Εδώ μιλάμε για μια ταλαιπωρία την οποία βρίσκονται οι Αθηναίοι εδώ και 2 μήνες από τα σχέδια. Άλλο θέμα, κύριε Σοφιάνε, αυτό. Αλλά στην ταλαιπωρία όμως συνέβαλε μια συνδικαλιστική οργάνωση. Αντί να περπατήσει στο διάδρομο που άνοιξε ο κύριος Μπακογιάννης, περπάτησε κλείνοντας το δρόμο της Πανεπιστημίου. Συμφωνείτε με αυτό? Για τις διαδηλώσεις έκανε τη μεγάλη ταλαιπωρία των... Όχι, λέω ότι παρέχει, παρέχει αυτό. Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να κλείσω. Έχουμε ήδη παραβιάσει το χρόνο. Αλλά πείτε μου, απαντήστε μου σε αυτό το τελευταίο. Δίνεται η δυνατότητα 2 λωρίδων πεζοδρομημένων στην Πανεπιστημίου. Θα χρησιμοποιήσει ο φορέας σας που θέλει να κάνει διαδήλωση τη λωρίδα των πεζών και του ποδηλάτου, ή θα μπει μέσα στην κυκλοφορία? Τι λέτε? Οποιοδήποτε φορέας κάνει διαδήλωση, ναι, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τώρα μιλάω με εσάς, δεν μιλάω με άλλους, δεν εκπροσωπείτε άλλους, εκπροσωπείτε το ΚΚΕ. Θα κρίνουμε, μιλάμε και συνολικότερα στο τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να κρίνει, να μποτιλιάρει, να σταματήσει την κυκλοφορία ή να πάει από τον πεζόδρομο, κύριε Σοφιάνε? Πέρα λοιπόν θα κρίνει με βάση τη μαζικότητα και τον όγκο το πού θέλει να πάει, το πού θέλει να διαδηλώσει απέναντι στο Υπουργείο, και θα κινητοποιηθεί. Καλημέρα. Και αυτό θα το κάνει άσχετα με το αν η κυβέρνηση θα ψηφίσει το νομοσχέδιο ή όχι. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.